Καλημέρα. 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 Καλημέρα, Λάλο. Είναι πρωί μου τα βάλω τα vlogs. Έχω λίγο να τσχάιμερ, λίγο ηλικίες. Καλό να γκορεύεις τον Ιγκέ. Το άλλο με τον Τωτό θα το πω μετά. 17 χρόνια κοπέλα ζητάει καθοδήγηση και σήμερα είναι Τρίτη, 11 του Φεβρουάρι, του Φεβράρι, Φεβρουαρίου 2020. Είπαμε να μην λέω την ημερομηνία στα vlogs, αλλά λέω την για να ξέρω την ώρα που τα ανεβάζω πάνω πότε να το βάλω. Γιατί... Είναι για πρακτικού λόγου. Γιατί ίσω αυτό που έχει δηλώσει για σένα ισχύει περισσότερο για μένα. Λοιπόν, να σου το διαβάσω, φιλενάδα. Γεια σου, Θέκλα και Αριστονίκη. Είμαι κοπέλα 17 χρόνων. Του χρόνου τελειώνω το Λύκειο. Ή προφανώ είναι Δευτέρα Λυκείου. Μάλιστα. Όχι, τώρα είναι Τρίτη Λυκείου. Έστειλε το καλοκαίρι το. Α, οκ. Όχι. Ψέματα. Δευτέρα Λυκείου, γιατί τα δικά σου τα vlogs είναι πιο γρήγορα. Είμαι κοπέλα 17 χρόνων, του χρόνου τελειώνω το Λύκειο και είχα μια δύσκολη ζωή. Μάλλον με δύσκολο πράγμα να ακούσει ένα 17 χρόνο παιδί να σου λέει είχα μια δύσκολη ζωή. Ναι. Μεγάλωσα σε ένα τοξικό περιβάλλον. Στο σχολείο ήμουν θύμα σχολικού εκφοβισμού, δηλαδή bullying, μέχρι τις αρχές του γυμνασίου, μετά ελαττώθηκε. Όμως, παρόλα αυτά, υπάρχει ένα παιδί που μου άρεσε στην πρώτη γυμνασίου. Ήταν ένα από τα παιδιά που μου έκαναν bullying. Δηλαδή, της άρεσε ερωτικά ένα αγόρι από αυτά που την κορόιδευε. Ο οποίος με ψιλοκράζει ακόμα και σήμερα. Εγώ δεν δίνω σημασία, ούτε έχω σκοπό να γίνω το παιδί που λέει «Μαμά, ο τάδε με έκραξε». Όμως αυτό συμβαίνει με τους φίλους του, Δηλαδή όταν βρίσκονται μαζί με τους φίλους του, την κράζει. Όταν είμαστε οι δυο μας είναι εντάξει. Μου φέρεται φυσιολογικά. Στο γυμνάσιο δεν είχα κάθε χρόνο διαφορετικές παρέες, επειδή έβγαζα κάπως τοξικότητα. Ίσως διότι έτσι είχα μάθει από την οικογένεια μου. Όμως, την πρώτη Λυκείου, όταν κατάλαβα από τι οικογένεια προέρχομαι τοξική, άλλαξα και έγινα πιο θετικός άνθρωπος. Έχω για παρέα κάτι κορίτσια του ιδίου στυλ με μένα, άσημα και όχι δημοφιλή, και είμαι σχετικά εντάξει. Με ενοχλεί όμως ότι ίσως είμαι η κοπέλα που πάει κάθε χρόνο σε διαφορετική παρέα και δεν θέλω να έχω αυτή τη φήμη. Θεκή σου. Μάλιστα. Το ερώτημα της. Φαντάζομαι... Κοιτάξτε, μου είχε γράψει και κάποια άλλα που δεν θέλει να τα διαβάσω. Και αντιλαμβάνομαι ότι έχει αμφιβολίες για τον εαυτό της, αν θα επιτύχει στη ζωή της να είναι καλά, να είναι θετική, να έχει φίλους, να επιτύχει στις σπουδές της ή να επιτύχει στο επάγγελμα που θα ακολουθήσει. Δηλαδή, έχει κάποια αμφιβολία, έχει αμφιβολίες για τον εαυτό της ότι θα τα καταφέρει λόγω του ιστορικού της που περιγράφει, που έχει δεχτεί σχολικό εκφοβισμό, αλλά λόγω και της οικογένειας της που την περιγράφει ως τοξική, την οικογένειά της. Φαντάζομαι η μικρή βλέπει τα βίντεο για να σε βλέπεις και την εκπομπή. Συνήθως οι άνθρωποι που παίρνουν δυσκολίες στη ζωή τους, μιλάει λίγο πιο δυνατά, πετυχαίνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Εγώ αυτό το λέω από την πείρα μου, γιατί οι άνθρωποι που είναι καλοβολεμένοι και έχουν μάθει στα μαλαχτά, νομίζουν ότι η ζωή θα τους χαριστεί. Αλλά η ζωή δεν χαρίζεται σε κανένα. Είτε είσαι από έναν περιβάλλον τοξικών, είτε είσαι έναν περιβάλλον υπερπροστατευτικών, είτε είσαι από έναν περιβάλλον αυταρχικών, η ζωή φέρεται δύσκολα. Οπότε χαστούκια θα φας και έξω και μέσα και, και εντός εκτός και επί τα αυτά. Το θέμα είναι να πεισμώσεις, να βρεις τις δικές σου δυνάμεις, να ενδυναμωθείς, να έχεις μια ψυχική έτσι, ενδυνάμωση, ενθεκτικότητα και να πεις εγώ θα τα χτυπήσω το χέρι στο τραπέζι και να πεις εγώ από εδώ και πέρα που είναι στο χέρι μου, που τη ζωή μου θα την ορίζω εγώ, θα κάνω επιλογές που θα είναι όσο το δυνατόν πιο σωστές για το μέλλον μου και θα θέλω να είμαι ευτυχισμένη, θέλω να βρω τη χαρά στη ζωή μου. Και δεν θέλω να περιεργάζομαι και να έχω ανθρώπους στη ζωή μου οι οποίοι να είναι τόσο τοξικοί απέναντι μου. Επικριτικοί, ντροπιαστικοί. Ναι, αποδοκιμαστικοί. Λοιπόν, οπότε είναι στο χέρι σου, νομίζω. Στο χέρι μας. Η ζωή μας είναι στο χέρι μας.
Ανάλογα με τις επιλογές που επιλέγουμε να κάνουμε, ανάλογα με το ότι πιστεύουμε σε αυτόν που είμαστε και από τη στιγμή που δεν πίστεψαν οι μοναδικοί άνθρωποι στη ζωή μας που θα μπορούσαν να είναι ανιδιοτελείς, που είναι οι γονείς μας, δεν υπάρχουν άλλοι, όλες οι υπόλοιπες σχέσεις που θα έχουμε στη ζωή μας θα έχουν μια μικρή ιδιοτέλεια μέσα. Και οι ερωτικές και οι φιλικές και όλες είναι ανταποδοτικές. Είναι ανταποδοτικές. Μόνο η γονεϊκή σχέση παιδιού, γονέα, μπορεί να είναι ανιδιοτελής. Αλλά δεν είναι όλες. Αλλά δεν είναι όλες. Μπορεί, πρέπει να είναι, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω το πρέπει κάπου. Αλλά δεν είναι. Σχεδόν σε όλες δεν είναι. Γιατί δεν είναι συνείδητοι αυτοί οι περισσότεροι γονείς, δεν είναι συνείδητοι. Οπότε, από τη στιγμή που δεν το έχεις αυτό, μπορείς να βάλεις τελεία και θα πεις εγώ δεν θα γίνω τέτοια μαμά, εγώ δεν θα γίνω τέτοιος μπαμπάς, εγώ στη ζωή μου τι θέλω να είμαι χαρούμενη, ευτυχισμένη, να μπορώ να τη χαίρομαι, να μπορώ να είμαι με ανθρώπους που αγαπώ και με αγαπούν και να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα και να το βάλεις στο στόχο και να προχωρήσεις. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά σίγουρα κάποια στιγμή θα φτάσεις. Τι έχεις να της πεις για το γεγονός ότι στην ουσία she has a crush, είναι ερωτευμένη ή συμπαθεί ερωτικά ένα αγόρι το οποίο όταν βρίσκεται μπροστά στους φίλους του της κάνει bullying, ενώ όταν είναι μόνος του της φέρεται καλά? Κοίταξε να δεις, επειδή έρχεται από μια δύσκολη οικογένεια που και εκεί την αποδοκιμάζουν, την επικρίνουν και την κάνουν να θέλει να γίνεται καλύτερη μέσα από αυτόν το δύσκολο μονοπάτι για να τους αποδείξει ότι δεν πρέπει να την επικρίνουν, ίσως και αυτό να γίνεται και στην ερωτική της ζωή. Δηλαδή να την ελκύουν άτομα που την επικρίνουν και την αποδοκιμάζουν, γιατί έχει μπει σε αυτό το μοτίβο σχέσης. Με επικρίνεις, με αποδοκιμάζεις, θέλω να σε αποδείξω ότι θέλω να είμαι μαζί σου. Άρα τα κίνητρα της για να νιώθει ερωτικά για αυτόν το αγόρι έχουν να κάνουν ίσως με την κακή τη σχέση με τον εαυτό της. Με αυτό που της έχει επικοινωνήσει η οικογένειά της, ότι είναι ένα άτομο που αξίζει να την επικρίνουν και να την αποδοκιμάζουν, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να επιτύχει στη ζωή της. Άρα, εάν τυχόν προχωρήσει αυτό σε σχέση, μπορεί να είναι κακοποιητική σχέση? Κατά βάση, ναι. Έναν άτομο που κάνει, εκφοβίζει και είναι εκφοβιστής, κατά πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, χωρίς να είμαστε σίγουροι, προέρχεται από έναν κακοποιητικό και εκφοβιστικό περιβάλλον. Γιατί μιμείται μέσα από αυτό, ή από ένα περιβάλλον αδιάφορο που δεν τον ενδιαφέρει που το παιδί του είναι εκφοβιστής. Ή από ένα περιβάλλον κακοποιητικά συναισθηματικά, το οποίο το κάνει το παιδί να μην του δίνει αυτά που έχει ανάγκη, οπότε αναγκάζεται μέσω από τον εκφοβισμό να παίρνει αποδοχή από τους άλλους που δεν μπορεί να την πάρει μέσα από τις ικανότητες του. Υπάρχει περίπτωση αυτόν το αγόρι να την κοροϊδεύει και όταν τη φέρεται καλό, όταν είναι μόνοι τους, ίσως με σκοπό να την εκμεταλλευτεί σεξουαλικά σε κάποια φάση, γιατί τα έχουμε δει και αυτά να συμβαίνουν. Υπάρχει και αυτό. Δηλαδή, κομμάτι του σχολικού εκφοβισμού ή του bullying στο σχολείο μπορεί να είναι ένα αγόρι να προσποιείται ότι του αρέσει ένα κορίτσι όταν είναι μόνοι τους, προκειμένου να την εκμεταλλευτεί σεξουαλικά και μετά την κοροϊδεύει και να πάει να πει την περίπτωση σε όλους. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, όπως υπάρχει και το ενδεχόμενο να φλερτάρει εκφοβιστικά κάποιος. Πώς φλερτάρεις εκφοβιστικά? Δηλαδή να θεωρείς ότι μόνο επειδή τσιμπάει αυτή, επειδή τσιμπάει με αυτό που κάνει, δείχνει ότι την πειράζει, ότι με αυτόν τον τρόπο νιώθει ότι την κάνει να του δείχνει ενδιαφέρον. Έχει εντοπίσει δηλαδή ότι αυτοί που την επικρίνουν και την αποδοκιμάζουν τους δίνει παραπάνω σημασία, τους αγνοεί, να θεωρεί ότι να παίζει ένα τέτοιο παιχνίδι. Αλλά σίγουρα η βάση κάποιου που μπαίνει σε αυτόν τον κόλπο του εκφοβισμού είναι ότι το ίδιο το άτομο ως άτομο έχει θέματα. Άρα θα συμβουλεύαμε τη φίλη να μην θεωρεί ότι τη θέλει ή την αγαπά αυτόν τον αγόρι, ή ότι ή να μην ονειρεύεται να κάνει σχέση μαζί του, δεν θα είναι για καλό. Όχι. Θέλει ψυχολόγο να αυτή η κορούδα? Φυσικά. Μόνο μέσα από ψυχοθεραπεία θα μπορέσεις να ενδυναμωθείς, όπως όλος ο κόσμος θέλει ψυχοθεραπεία, να το τονίσουμε. Δεν υπάρχει κανένας που να είναι ψυχολογικά υγιέστατος. Όλοι κάτι έχουμε. Γιατί όλοι είμαστε κοινωνοί μιας ή πολλών καταστάσεων που μας κάνουν πολλές φορές να αναρωτιόμαστε ακόμα και για τα αυτονόητα.
Οπότε, όπως όλοι χρειάζονται, έτσι και εσύ, έναν ακόμη που είσαι και από μια οικογένεια η οποία έχει κάποια θεματάκια, νομίζω το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να τα δεις. Και επειδή αυτά που μου έγραψες να μην διαβάσω έχουν σχέση και με τον επαγγελματικό μου προσανατολισμό, είναι πολύ καλή ιδέα να δεις και κάποιο ψυχολόγο που εξειδικεύεται και στο θέμα του να βρεις τα ταλέντα σου και τις κλίσεις σου. Έχουμε μιλήσει ξανά σε άλλα vlogs για αυτό το θέμα, ότι υπάρχουν ψυχολόγοι οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι ώστε να κάνουν τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και πώς το λένε διαφορετικά και να βρεις τα ταλέντα, πώς το λένε. Ναι, τεστ ανίχνευσης και κλίσεων και ταλέντων. Καλημέρα σας. Καλημέρα.